Κοιτάξτε, όσον αφορά το ελαιοκομικό, έγινε από αεροφωτογραφίες, αλλά το ελαιοκομικό προσδιορίζει ιδιοκτησίες ταυτόχρονα και καλλιέργεια συγκεκριμένη. Έχει σφάλματα. Πιθανόν κάποιος να πει, αφού ενεργοποιούμε και πληρώνουμε τα δικαιώματα κάθε χρόνο, ένα ποσό στην ένωσή μας ή οπουδήποτε. Πιθανόν να μπορούσε μέσω των ενώσεων να γίνουν οι ενστάσεις να πατρευτεί αυτό το σύστημα. Δεν είμαι τεχνικός για να πω ότι ναι, μπορούσε να δουλέψει. Αν όμως βάλαζαμε το ελαιοκομικό στις ενστάσεις, θα είχαμε λάθος. Εδώ αφήνει και αυτή τη λίγο, γιατί πολλοί συνεταιρισμοί έχουν πει ότι θα βοηθήσουν. Με τα στοιχεία που έχουν του ελαιοκομικού θα βοηθήσουν τον κόσμο να δει το ακινητό του να κάνει ένσταση ή όχι. Δεν ήταν δηλαδή μονόδρομο στο να πάμε μέσω του ελαιοκομικού, γιατί κάποιο έχει ένα τοπογραφικό, το πληκτρολογεί, είναι ακριβία στο τοπογραφικό, έχει σταθεί πληροφορία, άρα δεν χρειάζεται να πάει εκεί. Κάνει μόνο του την ένσταση. Όσον αφορά το άλλο που είπατε για τον χάσιμο των επιδοτήσεων, αυτό συνήθως θα συμβεί, γιατί αν είναι αλφαδέλτα, αγροτική έκθεση των 45 που λόγος δεν παίρνει επιδότηση. Θα ζητήσουν και επιστροφή, δηλαδή. Θα ζητήσουν και επιστροφή, κύριε Δελτά. Να τελειώσω. Εάν είναι αλφαδέλτα, δεν παίρνει επιδότηση. Το πρόβλημα υπάρχει για τα δέλτα αλφα. Αυτά τα δέλτα αλφα, λίγο πολύ, όσοι τα έχουμε, παρότι έχουν περάσει 2-3 γενιές, τα ξέρουμε ότι προέρχονται από λόγο. Κάποιοι τη δήλωσαν την πλαγιά και έδωσαν 2.000 δραχμές το 52 και πήραν παρακολουθήριο, το οποίο είναι ισχυρότατο, γιατί είναι του ελληνικού δημοσίου και δεν μπορεί να αφισβητήσει. Κάποιοι δεν τη δήλωσαν, πήγαν, ξελόγωσαν, πόλεμος ήταν, δεν υπήρχε κράτος, δεν τους ενόχλησε κανείς, έχει σήμερα 70 χρονών ελιές. Αυτό που ισχύει σήμερα εκεί και παίρνει και επιδότηση. Μέχρι κάποια έτος έπαιρνε επιδότηση λόγω την παρακτική του. Μετά όμως παίρνει επιδότηση σε συνδυασμό και με την έκταση που καλλιεργεί. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Όταν δεν κυρώσουμε τους χάρτες, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κοινοποιήσουμε στον ΟΠΚΠΕ την απόφαση κύρωση. Ο ΟΠΚΠΕ θα δει, μιλάω τώρα υποθετικά, γιατί δεν είμαι ΟΠΚΠΕ, ούτε ξέρω την νομοθεσία. Άκουσα προχτές ότι ο κύριος Σιώνης, ο υφυπουργός Γεωργίας, είπε ότι δεν θα σταλεί η βάση στον ΟΠΚΠΕ για την περικοπή. Τώρα με σταλεί τώρα, θα σταλεί πότε, δεν το ξέρω. Πρέπει επομένως αυτή η έκταση που την κατέχετε, που έχει 70 χρονών Έλληνες μέσα, αλλά την κατέχετε με έναν παράνομο τρόπο. Μιλάω ειδικά σε εσάς που κάνετε την ερώτηση, δεν σημαίνει ότι ισχύει για εσάς. Και σε διαφορετική αντιμετώπιση του κράτους με έναν άλλον που πήγε και πήρε παρακολουθήριο. Για μένα θα πρέπει και εσείς να νομιμοποιηθείτε, αλλά να καταβάλλετε αντίστοιχο εκείνου του τιμήματος που πλήρωσε ο νόμιμος, γιατί αλλιώς σας δικαιώνει ως παράνομο. Αυτό βλέπω εγώ σαν ίση αντιμετώπιση πολιτείας. Αφού λοιπόν, γιατί σήμερα η τιμή εξαγοράς μπορεί να εξαγοραστεί, είναι μεγάλη. Φτάνει τα 800, 900, 1000 ευρώ το στρέμμα. Ποιος θα πληρώσει για μια έκθεση που κατέλαβε το 50, την έβαλε λες, 1000 ευρώ το στρέμμα, ενώ δίπλα μπορεί να αγοράσει διπλάσια και καλύτερη έκθεση. Άρα αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία. Εγώ, σαν υπηρεσία, το εισηγούμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς νομοθετούμε. Το να το πούμε, το λέμε και το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά από εκεί και πέρα, μη μου ζητήσει κάποιος να απολογηθώ γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Yes. Oh,